Θέλω να μου πεις λίγο για την υπόθεση και για τους ανθρώπους που είναι μαζί σου. Η υπόθεση νομίζω είναι πολύ απλή. Ο τίτλος τα λέει όλα. Χαλβάει 5-0. Ένας βιομήχανος χαλβά βρίσκεται δολοφονημένος. 5 ύποπτοι, 0 αποδεικτικά στοιχεία. Η Κατερίνα μας ήρθε στο Δελφινάριο. Η Κατερίνα μας πάντα έρχεται στο Δελφινάριο. Έρχεται και στο καροκέ. Σε όλα τα θέατρα έρχεται και πάντα με παρέα. Ναι, δεν μου λες για την παρέα της Κατερίνας θέλω να ρωτήσω. Ωραία παρέα. Καταρχήν είναι φαν μου. Το αγόρι αυτό το πανέμορφο είναι φαν μου, που αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωπος έξυπνος, έχει πολύ γούστο και έτσι δικαιολογείται και η προτίμησή του στην Κατερίνα. Φοβάσαι τι θα πούνε που επέλεξες ένα παιδί το οποίο δεν είναι ουσιαστικά ηθοποιός, το παλεύει όμως. Έχω ακούσει τόσα πολλά για μένα που πια δεν με φοβίζουν ούτε αυτά που θα ακούσω για μένα ή που ακούω, ούτε αυτά που θα ακούσω για τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι μια προσωπικότητα έντονη, κάνει με πάθος αυτό που αναλαμβάνει να κάνει. Έχεις φάει λάσπη. Εγώ έχω δει ότι από αυτή τη λάσπη έχεις χτίσει. Πήρες τη λάσπη και χτίσες. Απλά η λάσπη αυτή κάποια στιγμή έγινε μπετόν. Έγινε μπετόν, γι' αυτό και πλέον δεν με κουνάει τίποτα. Γιατί οι κριτικοί και οι συνάδελφοί σου δεν μιλάνε με καλά λόγια για σένα. Δεν χρειάζεται να απαντήσω. Καταρχήν απάντησες μόνος σου. Δεν έγινε από την αρχή. Έγινε όταν απέξω όλη αυτή τη μεγάλη δύναμη από τον κόσμο. Δεν συγχωρούν σε έναν καλλιτέχνη να έχει τόσο πολύ κόσμο που τον ακολουθεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια, με βροχή όπως είπαμε και πριν και με οποιοδήποτε άλλο καιρό. Θα διαφωνήσω σε αυτό που είπε στο τέλος, η κριτική και οι συνάδελφοί σου. Δεν νομίζω ότι οι κριτικοί έχουν πει κακό λόγο για μένα. Όχι. Οι σπουδαίοι κριτικοί έχουν πει τα καλύτερα και όχι μόνο μία φορά. Οι συνάδελφοί μου μπορείτε να ρωτήσετε τους ίδιους για ποιο λόγο λένε αυτά που λένε για μένα. Και εγώ είμαι συνάδελφός τους, δεν εκφράζουμε άσχημα για κανένα συνάδελφό μου. Ο καθένας κάνει αυτό που κάνει όπως νομίζει και έχει την ανταπόκριση την κατάλληλη από τον κόσμο. Hairspray, ένα στοίχημα δικό σου. Ήρθε μια δήλωση ότι κάποια στιγμή ότι είχαν φάει ξύλο για να μπει σε. Α, ναι, εντάξει, ναι. Μωρέ, όχι μωρέ. Στο... Δεν ξύλο. Ανάλογα το θέατρο κάθε φορά και το χώρο. Κατάλαβε, όταν πας σε ένα χώρο που είναι πολιτισμένοι άνθρωποι, δεν πέφτει ξύλο. Ξέρουν από την αρχή τι επιλέγουν, ξέρουν από την αρχή τι θέλουν να κάνουν και δεν ακούν και κανέναν άλλον, ούτε επιτρέπουν σε κανέναν να τους ρίξει ξύλο. Σε άλλα θέατρα μπορεί να πέφτει ξύλο γιατί μπορεί έτσι να έχουν μάθει να δουλεύουν. Ο ένας να δέρνει τον άλλον. Mm-hmm. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην πρώτη προσπάθεια για ταινία του Μάρκου. Έτσι. Yeah. Θέλω να σας πω, έχω μάθει ότι παίρνουν ήδη τηλέφωνο στην εταιρεία κινηματογράφου. Τώρα μην μπούμε το όνομά της και ήδη προπαραγγέλνουν εισιτήρια. Δηλαδή έχουν μάλλον δηλώσει ενδιαφέρον οι θεατές.